Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφος τους αλλήλους αναδείξας, κατά πέμψας αυτής το πνεύμα, το φως του αληθινών, το φωτίζω και αγιάζω πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ο ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες Παναχράντους ο Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Με τη χάρη του Θεού έχουμε αρχίσει να μελετούμε το βιβλίο του Αββά Δωροθέου που έχει τίτλο «Τα ασκητικά του Αββά Δωροθέου». Ίσως κάποιοι δεν το έχουν ακούσει άλλη φορά. Είναι ένα σπουδαιότατο, πνευματικότατο βιβλίο το οποίο περιέχει διδασκαλίες ενός μεγάλου Αγίου που έζησε στην περιοχή της Γάζας, στην Παλαιστίνη, τον 6ο αιώνα. Λεγότανε Αββάς Δωρόθεος, Αββάς θα πει γέροντας. Όπως αντιστοίχως, ας πούμε, για τις μοναχές, είναι ο όρος Αμά ή Αμάς. Αμάς θα πει γερόντισα. Έχετε ακούσει ως για μια γερόντισα που αναφέρεται στο γεροντικό, η Αμά Σάρα, έτσι. Μητέρα δηλαδή, γερόντισα. Ο Αββάς γέροντας, πνευματικός οδηγός. Ο γέροντας δηλαδή είναι αυτός ο οποίος έχει καθαριστεί από τα πάθη του, έχει το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και έχει τη διάκριση με την οποία μπορεί να κατευθύνει προς τη σωτηρία της ψυχής αυτών που τον υπακούν, που υποτάσσονται σε αυτόν. Ο Αββάς Δωρόθεος έζησε ως υποτακτικός, αφού αποφάσισε να γίνει μοναχός, έπειτα από μία, ας πούμε, θα λέγαμε, ενασχόληση με την κοσμική σοφία, με τη θύραθεν, όπως λέμε, γνώση, αυτή τη γνώση δηλαδή που δεν είναι εκκλησιαστική, αλλά είναι η λεγόμενη κοσμική γνώση, και αφού αποφάσισε να ασχοληθεί και να έτσι να αγωνιστεί για το Θεό, πήγε στο μοναστήρι του Αββά Σερίδου που ήταν εκεί στην περιοχή της Γάζας και εκεί αγωνίστηκε κάτω από την υπακοή του γέροντα αυτού, του Αββά Σερίδου, και είχε και ως σύμβουλο, είχε ως συμβούλους μάλλον δύο μεγάλους γέροντες, τον Αββά Βαρσανούφιο και τον Αββά Ιωάννη τον Προφήτη. Λίγο θα το κλείσει, θα το στρίψει να μην με χτυπά. Έχουμε πει για αυτά, δεν θέλω να τα επαναλάβω, ίσως κάποιοι τα έχετε ακούσει, υπάρχουν στο διαδίκτυο. Είναι τρεις εισαγωγικές ομιλίες που μας δίνουν να καταλάβουμε το περιβάλλον το πνευματικό στο οποίο άνθησε, ας πούμε, ο Αββάς Δωρόθεος και όλοι αυτοί οι Άγιοι του 6ου αιώνα στην Παλαιστίνη, οι οποίοι βέβαια είχαν ως ρίζες πνευματικές τους Αγίους και τους ασκητές του 4ου αιώνα που έδρασαν στην Αίγυπτο. Έτσι, όπως ίσως θα γνωρίζετε, ο μοναχισμός όπως τον γνωρίζουμε σήμερα γεννήθηκε στην Αίγυπτο με τον Μέγα Αντώνιο τον 4ο αιώνα και με τον Αββά Παχώμιο. Έτσι, ο Μέγας Αντώνιος είναι ο αρχηγός των ασκητών, αυτών που ζουν θα λέγαμε μόνοι τους. Και ο Αββάς Παχώμιος, ο Άγιος Παχώμιος, είναι ο αρχηγός των κοινοβιατών. Αυτός που δηλαδή ίδρυσε μεγάλα μοναστήρια και έφτασε να έχει και υπό την καθοδήγησή του 8.500 περίπου μοναχούς και μοναχές. Κατάλαβα, μια ολόκληρη πόλη δηλαδή.
Από την Αίγυπτο μεταλαμπαδεύτηκε ο μοναχισμός και αυτό το οργανωμένο, ας πούμε, σύστημα άσκησης και κάθαρσης από τα πάθη και θεραπείας ψυχικής και πνευματικής, που ουσιαστικά δεν είναι τίποτα άλλο παρά η εφαρμογή του Λόγου του Θεού. Έτσι, μην νομίζουμε ότι ο μοναχισμός είναι κάτι διαφορετικό από το Ευαγγέλιο. Είναι το Ευαγγέλιο εφαρμοσμένο στην πράξη. Από εκεί πήγε στην Παλαιστίνη, έτσι μεταλαμπαδεύτηκε από την Αίγυπτο στην Παλαιστίνη ο μοναχισμός, και από εκεί και δηλαδή εκεί που είναι σήμερα οι Άγιοι Τόποι, και τότε βέβαια ήταν, γιατί είμαστε πλέον μετά Χριστόν, η περιοχή Ιεροσολύμων, περιοχή Γάζας, περιοχή Σαρανταρίου Όρους στην έρημο της Ιουδαίας, όπου έχουμε και εκεί μεγάλα κοινόβια, έχουμε τη Λαύρα του Αγίου Σάβα, έχουμε το κοινόβιο τη Λαύρα του Αγίου Ευθυμίου, πλήθος μοναστηριών, έτσι, και στην περιοχή της Ιουδαίας, στην έρημο της Ιουδαίας, εκεί που βαφτίστηκε ο Κύριος και εκεί που έδρασε ο Άγιος Άνης ο Πρόδρομος. Και στην περιοχή της Γάζας, εκεί που είναι σήμερα, ας πούμε, η Παλαιστίνη, και αντιμετωπίζουν έτσι αυτό τον πόλεμο από τους Εβραίους. Και εκεί που ήταν παλαιότερα, προ Χριστού, ήταν οι εχθροί των Ιουδαίων, των Εβραίων, οι Φιλιστέοι, οι οποίοι θα έχετε ακούσει πόσο ταλαιπώρησαν τους Εβραίους. Ήταν οι εχθροί των Εβραίων, οι δολολάτρες ήταν, και είχαν 5 πόλεις. Η Ασκάλων, η Γάζα κλπ. Λοιπόν, αυτά τα λέμε για την ιστορία. Και από την Παλαιστίνη μετά προχώρησε ο μοναχισμός και στη Μικρά Ασία, στο Όρος Όλυμπος, θα έχετε ακούσει, της Βυθινίας, και από εκεί και στο Άγιον Όρος, αλλά και διαθαλάσσης, δηλαδή από την Αίγυπτο πέρασε ο μοναχισμός στην Κρήτη. Έτσι, η Κρήτη έχει πολύ σπουδαία μοναχική παράδοση και πάρα πολλούς ασκητές και μοναχούς, και από την Κρήτη βέβαια και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτό για την ιστορία. Ο Αββάς Δωρόθεος τώρα ζει 2 αιώνες περίπου μετά από τη γέννηση του μοναχισμού όπως την ξέρουμε σήμερα. Όχι ότι πριν δεν υπήρχε, υπήρχε και πριν ο μοναχισμός και η αφιέρωση στο Θεό, και μπορούμε να πούμε και να υποστηρίξουμε με βάση και τους Αγίους Πατέρες και τον Άγιο Διονύση τον Αρεοπαγίτη, ότι το πρώτο μοναστήρι είναι ο Κύριος με τους Αποστόλους. Ο Κύριος ως γέρον και οι Απόστολοι ως υποτακτικοί. Το λέει ο Άγιος Διονύσης ο Αρεοπαγίτης. Είναι το πρώτο μοναστήρι, όπως τα ξέρουμε σήμερα δηλαδή, τα κοινόβια. Και από εκεί και μετά έχουμε ανθρώπους που αφιερώθηκαν στο Θεό, και άνδρες και γυναίκες. Και από πριν επίσης είχαμε αφιερωμένους στο Θεό, όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Ή οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη. Είχαμε ας πούμε τον προφήτη Ηλία, ο οποίος έζησε εν Παρθενία. Και βεβαίως έχουμε τις παρθενεύουσες γυναίκες, τις κόρες, οι οποίες ζούσαν στα σπίτια τους, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στους γονείς, στους πατέρες, λέει, αν σκέφτεσαι να δώσεις σε γάμο την κόρη σου, καλά θα κάνεις. Αν θες να τη φυλάξεις στο σπίτι, να δώσεις την παρθενία της στον Χριστό, να αφιερωθείς στον Χριστό, ακόμα καλύτερα θα κάνεις. Που σημαίνει ότι υπήρχε ένα τέτοιο, ας πούμε, μια τέτοια ομάδα κοριτσιών που αφιερώτησαν στο Θεό, έμεναν στο σπίτι τους και έκαναν εκεί την άσκηση, την κατά Θεόν άσκηση. Οπότε δεν είναι το φαινόμενο του μοναχισμού, ας πούμε, κάτι έξω από την Εκκλησία, έτσι, είναι η ίδια η ζωή, ας πούμε, της Εκκλησίας, του Ευαγγελίου, εφαρμοσμένη στην πράξη. Γι' αυτό και δεν έχουμε δύο, ας πούμε, είδη κατηγορίες, που να το πούμε, εντολών, οι δύο Ευαγγέλια, αλλά έχουμε ένα Ευαγγέλιο, έτσι, το οποίο απλώς οι άνθρωποι που έζησαν μοναχικά θέλησαν να το εφαρμόσουν στην πληρότητά του. Λοιπόν, ο Αββάς Δωρόθεος ήταν από την Αντιόχεια, η καταγωγή του, κατά πάσα πιθανότητα. Όπως είπαμε, πήγε ως υποτακτικός σε αυτό το μοναστήρι, το Αββά Σερίδο, κοντά στη Γάζα, και μετά, αφού ολοκληρώθηκε πνευματικά, έφτασε να γίνει και γέροντας και ο ίδιος και ηγούμενος και να κάνει και δικό του μοναστήρι, το οποίο όμως από τους βαρβάρους πολύ σύντομα καταστράφηκε. Μας άφησε όμως
πάρα πολύ σπουδαία κείμενα, τα οποία από ό,τι φαίνεται δεν τα έγραψε ο ίδιος, αλλά τα έγραψαν οι μαθητές του ως διδασκαλίες προφορικές στην αρχή, τις οποίες φαίνεται μετά τις επεξεργάστηκε και ο Αββάς Δωρόθεος, έτσι και, και έχουμε τα τελικά κείμενα. Είναι ψυχοφελέστατα και πολύ, ας πούμε, βοηθητικά και πολύ πρακτικά. Και δίνουν, ας πούμε, σε αυτόν που θέλει να αγωνιστεί πνευματικά, δίνουν κατευθυντήριες γραμμές πολύ σπουδαίες στον πνευματικό αγώνα. Πριν να, ας πούμε, δούμε τα κείμενα, τις διδασκαλίες του ίδιου του Αββά Δωρόθεου, θα δούμε δύο, ας το πούμε, κείμενα τα οποία είναι εισαγωγικά, τα οποία υπάρχουν στην έκδοση του Μίνε, έτσι ίσως τον έχετε ακούσει αυτόν, ήταν σπουδαίος από τη Δύση, εκδότης, ο οποίος εξέδωσε τα έργα των Ελλήνων πατέρων, όχι όλων βέβαια, αλλά πολλών, του Αγίου Άντου Χρυσοστόμου, του Μεγάλου Βασιλείου, του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, του Μεγάλου Αθανασίου, έτσι. Είναι πολύ σπουδαίο το έργο αυτό και μεταξύ των άλλων έχει εκδώσει και τον Αββά Δωρόθεο. Πριν όμως από τα κείμενα προτάσει δύο προλόγους. Ο πρώτος λέγεται προεισαγωγικό σημείωμα, το οποίο είναι γραμμένο από έναν μαθητή του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου. Γιατί πρέπει να πούμε ότι ο Αββάς Δωρόθεος διαβάστηκε και διαβάζεται και σήμερα πάρα πολύ από τους πνευματικούς ανθρώπους και κατ' εξοχήν από τους μοναχούς στα μοναστήρια. Ο Άγιος Θεόδωρος βέβαια ζει αρκετά αργότερα από τον... όχι και πάρα πολύ βέβαια αργότερα, αλλά αρκετά αργότερα από τον Αββά Δωρόθεο και έχει υπόψη του τα κείμενα της διδασκαλίας του Αββά Δωρόθεου και προφανώς τα μελετούσε και τα έδινε και στους μοναχούς του στο μοναστήρι που είχε στην Κωνσταντινούπολη, έτσι να τα μελετούν. Ένας μαθητής του λοιπόν, του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, μας δίνει αυτό το προεισαγωγικό σημείωμα, μια εισαγωγή δηλαδή στα κείμενα του Αγίου Δωροθέου και μας πληροφορεί για τους δύο Δωροθέους και τους δύο Βαρσανουφίους. Έτσι είναι συνωνυμία. Υπήρχαν δύο Δωρόθεοι, δύο Βαρσανούφοι, αλλά δεν ήταν και οι δύο Ορθόδοξοι. Ο ένας ήταν Ορθόδοξος, ο άλλος αιρετικός, αντιστοίχως. Και για τον Αββά Βαρσανούφιο το ίδιο. Υπάρχει ένα δεύτερο κείμενο που λέγεται Επιστολή, είναι και αυτό εισαγωγικό, το οποίο δεν ξέρουμε ποιος το έχει γράψει, άγνωστος μοναχός, που είχε συλλέξει τα έργα του Αββά Δωροθέου, τα είχε συγκεντρώσει και είναι ένα είδος, αυτό που γράφει, συνοδευτικής επιστολής και απευθύνεται σε έναν άλλο μοναχό, ένθερμο θαυμαστή του Αββά Δωροθέου, που είχε ζητήσει τα έργα του Αββά Δωροθέου. Οπότε αυτός ο ανώνυμος μοναχός τα συγκεντρώνει, του τα στέλνει μαζί με μια συνοδευτική επιστολή. Και θα δούμε αυτή την επιστολή που μας δίνει και αυτή σπουδαία πράγματα και είναι και μια εισαγωγή γενικότερη, θα δείτε, και στην ορολογία, τη μοναχική ορολογία, που είναι πολύ ενδιαφέρον και αυτό να γνωρίζουμε λίγα πράγματα, δηλαδή τι σημαίνει απάθεια, τι σημαίνει προσπάθεια, τι σημαίνει άσκηση, τι σημαίνει ησυχία. Έτσι είναι όροι κατ' εξοχήν που τους χρησιμοποιούμε και θα τους βρίσκετε συνέχεια αν διαβάσετε, που πρέπει να διαβάζετε και τέτοια κείμενα, πατερικά, ασκητικά, και πρέπει να ξέρουμε το περιεχόμενό τους. Λοιπόν, αρχίζουμε με το πρώτο κείμενο. Είναι πολύ σύντομο το προεισαγωγικό σημείωμα, που είπαμε το έγραψε ένας μαθητής του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου. Λέει λοιπόν, πρέπει να ξέρουμε ότι υπήρξαν δύο Δωρόθεοι και δύο Βαρσανούφοι. Από αυτούς οι δύο πρώτοι, Δωρόθεος και Βαρσανούφιος, είχαν ακολουθήσει την αίρεση του Σεβίρου. Και άλλοι δύο, Δωρόθεος και Βαρσανούφιος πάλι, συνωνυμία, είχαν ασπαστεί την Ορθοδοξία και την τέλεια άσκηση. Οι δύο τελευταίοι είναι εκείνοι που αναφέρονται σε αυτό το βιβλίο. Έτσι, το βιβλίο δηλαδή των διδασκαλιών
του Αβάδωρου Θεού που έχει τον τίτλο «Ασκητικά του Αβάδωρου Θεού». Και εκεί μέσα θα βρούμε και για τον Αβά Βαρσανούφιο, τον Ορθόδοξο, και για τον Αβάδωρο Θεό, τον Ορθόδοξο. Πολύ περισσότερο βέβαια, γιατί είναι έργο εκείνου του πραγματικά μακαριστού Δωροθέου. Πρέπει, λέει, να δεχτούμε με χαρά, να δεχτούμε αυτό το βιβλίο σαν ταμείο αρετών και πηγή ψυχικής ωφέλειας. Και πολύ περισσότερο γιατί είναι έργο εκείνου του πραγματικού, του μακαριστού Δωροθέου, του Ορθοδόξου, που αναδείχθηκε ορθόδοξος και ένδοξος άνδρας ανάμεσα στους πατέρες της Εκκλησίας και όχι του άλλου Δωροθέου, του κακόδοξου και αιρετικού, όπως ακριβώς πολύ σωστά και ο ομολογητής του Χριστού και πατέρας μας Θεόδωρος, ο ξακουστός για τη σοφία του ηγούμενος της Μονής του Δίου, και σήμερα υπάρχουν τα ερείπια της Μονής του Δίου, αν πάτε στην Κωνσταντινούπολη υπάρχουν, ήταν τεράστιο μοναστήρι, είχε φτάσει να έχει 1000 μοναχούς ο Άγιος Θεόδωρος ο Στοδίτης, ομολογητής, σπουδαιότατος πατέρας της Εκκλησίας. Λοιπόν, και τον αναφέρει εδώ γιατί είναι μαθητής του. Και λέει λοιπόν ότι πρέπει να δεχτούμε με πολύ, ας πούμε, να δεχτούμε το βιβλίο αυτό με πολύ τιμή, γιατί είναι όντως, λέει, ταμείο αρετών και πηγή ψυχικής ωφέλειας. Δηλαδή είναι σαν να ανοίγεις ένα θησαυροφυλάκιο και εκεί να βρίσκεις όλες τις αρετές και να βρίσκεις μία πηγή όπου θα ωφεληθεί πάρα πολύ η ψυχή σου. Και αυτό ακριβώς λέει, μας το παρέδωσε και ο γέροντάς μας, ο Άγιος Θεόδωρος ο Στοδίτης, στη Διαθήκη του που έκανε προς τους μαθητές του. Οι Άγιοι, βλέπετε, κάνουν διαθήκες πνευματικές, δεν κάνουν όπως οι άνθρωποι στον κόσμο. Αφήνω τόσα χρήματα εκεί, τόσα σπίτια, το τάδε σπίτι εκεί, το τάδε χωράφι εκεί. Αλλά αφήνουν πνευματική διαθήκη. Αφήνουν οδηγίες, αφήνουν, ας πούμε, κατατεθειμένη την πνευματική τους εμπειρία, τον πνευματικό τους θησαυρό και το πώς θα πρέπει να ζήσουν αξιοποιώντας αυτό το θησαυρό που οι ίδιοι, ας πούμε, συνέλεξαν με πολύ κόπο. Πώς πρέπει να ζήσουν οι διάδοχοί τους, έτσι, τα πνευματικά τους παιδιά. Μεταξύ των άλλων, λοιπόν, στην πνευματική του Διαθήκη ο Άγιος Θεόδωρος τους συνιστά εν θέρμος να μελετήσουν τον Αβά Δωρόθεο ως πνευματικό θησαυρό. Σε αυτή τη Διαθήκη, αφού πρώτα ομολογεί την πίστη του ο Άγιος Θεόδωρος ο Στοδίτης, την ορθοδόξη πίστη του, και απορρίπτει όλους τους άθεους αιρετικούς, λέει τα εξής. Κάνει μια ομολογία πίστεως. Παραδέχομαι κάθε θεόπνευστο βιβλίο της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης και ακόμα τους βίους και τα ιερά συγγράμματα όλων των επιφανών πατέρων, διδασκάλων και ασκητών. Βλέπετε, τα βάζει δίπλα στην Αγία Γραφή. Αυτό έχει τεράστια σημασία. Γιατί σήμερα υπάρχουν κάποιοι που απορρίπτουν τους πατέρες, έτσι, οι λεγόμενοι μεταπατερικοί, που είναι αίρεση αυτό. Γιατί αν απορρίψεις τους πατέρες, ουσιαστικά απορρίπτεις και την πηγή των πατέρων από την οποία άντλησαν, δηλαδή το Ευαγγέλιο, την Αγία Γραφή και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Οπότε πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουν ίσο κύρος και η Αγία Γραφή και οι Άγιοι Πατέρες. Και όταν μιλάμε για παράδοση, ιερά παράδοση, συμπεριλαμβάνει τους Αγίους Πατέρες. Η πηγή της πνευματικής μας γνώσης και από εκεί που αντλούμε για να προχωρήσουμε πνευματικά δεν είναι μόνο η Αγία Γραφή, αυτό το έχουν οι Προτεστάντες που σου λέει μόνο Αγία Γραφή, η σόλα σκριπτούρα, μόνο τι είναι γραμμένο στην Αγία Γραφή. Όχι, δεν είναι έτσι. Έχουμε πηγή πνευματικής γνώσης και τους Άγιους Πατέρες, τα συγγράμματά τους και τους ιερούς κανόνες και τις αποφάσεις των συνόδων, των οικουμενικών και των τοπικών και τα λειτουργικά μας κείμενα. Όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται μέσα στην Ιερά Παράδοσή μας. Και όλα αυτά πρέπει να τα έχουμε ως οδηγό στην πνευματική μας ζωή. Αν ακυρώσουμε ένα τμήμα της Ιεράς Παράδοσης, ουσιαστικά ακυρώνουμε όλη την Παράδοση. Γιατί όλα αυτά δεν είναι διαφορετικά, είναι ουσιαστικά το ίδιο πράγμα. Απλώς μας δίδεται με μία διαφορετική έκφραση. Δεν είναι δηλαδή να βρούμε έναν κανόνα της Εκκλησίας ο οποίος
δεν συμφωνεί με το Ευαγγέλιο ή δεν συμφωνεί με τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων και να πούμε άρα αυτό το πετάμε, δεν μας ενδιαφέρει, γιατί όλα είναι συνδεδεμένα και όλα είναι επεξηγηματικά θα λέγαμε και συμπληρωματικά το ένα του άλλου. Λέει λοιπόν ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης στην πνευματική του Διαθήκη, παραδέχομαι λέει όλα τα βιβλία Παλαιάς και Εθνής Διαθήκης τα οποία τα ονομάζει θεόπνευστα και αμέσως μετά λέει και τους βίους, όχι μόνο τα συγγράμματα, βλέπετε και τους βίους, γιατί οι βίοι των Αγίων ουσιαστικά είναι το σαρκωμένο θα λέγαμε Ευαγγέλιο. Γι' αυτό αν κανείς θέλει να δει πώς θα ζήσει, θα πρέπει να πάρει ως οδηγό τη ζωή των Αγίων, πώς έζησαν οι Άγιοι. Όχι μόνο τη διδασκαλία και τη ζωή, πώς έζησαν. Γιατί και αυτός, θα λέγαμε, ο τρόπος είναι θεόπνευστος. Γιατί οι Άγιοι ακολούθησαν τον τρόπο της ζωής του Χριστού και των Αγίων Αποστόλων. Γι' αυτό και ο μακαριστός ο πατήρ Ιωάννης Ρωμανίδης έλεγε ότι η μοναχική ζωή ουσιαστικά δεν είναι τίποτα άλλο παρά η ζωή των Αποστόλων. Δηλαδή πώς έζησαν οι Απόστολοι με τον Χριστό και πώς συνέχισαν να ζουν αφού ο Χριστός μας αναλήφθηκε. Γι' αυτό και το πρώτο όνομα του μοναχισμού ήταν Αποστολική Ζωή, γιατί είναι ουσιαστικά η μίμηση της ζωής του Χριστού και των Αποστόλων. Δέχομαι λοιπόν λέει και παραδέχομαι και τους βίους και τα συγγράμματα όλων των επιφανών πατέρων, διδασκάλων και ασκητών. Όχι μόνο των μεγάλων πατέρων, των ιεραρχών, έτσι έχουμε τους τρεις ιεράρχες, κορυφαίοι πατέρες, αλλά και των άλλων. Έχουμε τον Αβά, όπως είπαμε τώρα που θα μελετήσουμε πρώτο Θεός, τον Αβά Δωρόθεο. Έχουμε τον Αβά Ισαάκ τον Σύρο. Έχουμε τους πατέρες του Γεροντικού, που είναι ωραιότατα τα αποφθέγματά τους μέσα στη συντομία τους, αλλά και μέσα στη σοφία που κρύβουν. Και αυτό το λέω για τον παράφρονα Πάμφυλο. Βλέπετε οι Άγιοι χρησιμοποιούν σκληρή γλώσσα για τους αιρετικούς. Και αυτό δεν είναι έλλειψη αγάπης. Τον αιρετικό αυτό τον Πάμφυλο τον ονομάζει παράφρονα. Έτσι, παράφρονα θα πει τρελός, παλαβός. Που ήρθε λέει από την Ανατολή και διαβάλει αυτούς εδώ τους οσίους. Υπήρχε κάποιος και τότε υπήρχαν φαίνεται τέτοιοι αντιπατερικοί, γιατί αυτό που λέμε σήμερα μεταπατερικοί, έτσι ουσιαστικά είναι αντιπατερικοί, είναι αυτοί που πολεμούν τους πατέρες και τότε υπήρχαν, πάντα υπήρχαν τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι πολεμούσαν τους Άγιους Πατέρες. Υπήρχε λοιπόν ένας τέτοιος παράφρον Πάμφυλος που ήρθε από την Ανατολή και διαβάλει αυτούς εδώ τους οσίους, δηλαδή τον Μάρκο, έτσι, τον Αβά Μάρκο, σπουδαιότατος και αυτός πατέρας, έτσι ασκητής, με ωραιότατα κείμενα, τα οποία πάρουν στη Φιλοκαλία. Μάλιστα τόσο ήταν ενθουσιασμένοι οι λεγόμενοι Βυζαντινοί, οι Ρωμιοί ας πούμε, της εποχής του, που λέγανε πούλησε τα όλα και αγόρασε Μάρκον. Ότι την περιουσία έχεις να την πουλήσεις, αξίζει για να πάρεις αυτά που έχει γράψει ο Αβάς Μάρκος. Τότε ένα βιβλίο ήταν ολόκληρη περιουσία, σαν να παίρνεις σήμερα, ας πούμε, τι να πούμε, ένα αυτοκίνητο, ένα καλό αυτοκίνητο. Τόσο κόστησε ένα βιβλίο τότε. Σου λέει αξίζει να πουλήσεις τα πάντα και να αγοράσεις το Μάρκο. Τόσο ωραία πράγματα είναι και σήμερα τα έχουμε τόσο εύκολα. Αυτά τα κείμενα του Αβά Μάρκου υπάρχουν στη Φιλοκαλία, στον πρώτο τόμο. Και υπήρχε άνθρωπος τώρα αυτός ο Πάμφυλος που τον συκοφαντούσε τον Αβά Μάρκο. Και όχι μόνο. Και τον Αβά Ισαΐα, και αυτός σπουδαιότατος, ο Αβά Ισαΐας, τον Αβά Βαρσανούφιο, τον Δωρόθεο, που πρώτο Θεός θα δούμε, και τον Ησύχιο. Όλοι αυτοί υπάρχουν στη Φιλοκαλία και στο Γεροντικό έχουμε αποφθέγματα από τον Αβά Ισαΐα. Και δεν διέβαλε τον Βαρσανούφιο, τον Δωρόθεο και τον Ισαΐα που ήταν ακέφαλοι μεταξύ ακεφάλων. Τώρα υπήρχαν και άλλοι οι οποίοι είχαν το ίδιο όνομα αλλά ήταν αιρετικοί. Βλέπετε πόσο προσεκτικοί ήταν οι Άγιοι. Για να μην μπερδεύονται οι άνθρωποι λέγανε και τα ονόματα. Αυτός είναι αιρετικός και πρέπει να τον ξεχωρίσεις από τον άλλον που έχει το ίδιο όνομα και είναι ορθόδοξος.
και μιλάει για αιρετικούς τώρα που είχαν όμοια ονόματα. Υπήρχε αιρετικός Βαρσανούφιος, αιρετικός Δωρόθεος, αιρετικός Ισαΐας. Και κοιτάξτε πώς τους ονομάζει, και θα πούμε γιατί τους λέει έτσι. Ήταν, λέει, ακέφαλοι μεταξύ των ακεφάλων. Γιατί τους λέει έτσι? Γιατί υπήρχε μια τέτοια ομάδα που λεγόταν ακέφαλοι. Και τι ήταν αυτοί? Ήταν μονοφυσίτες, έτσι. Οι μονοφυσίτες υπάρχουν και σήμερα. Αυτοί οι οποίοι διδάσκουν την αίρεση του μονοφυσιτισμού. Δηλαδή ότι υπάρχει μόνο μία φύση στο Χριστό. Ενώ το Ορθόδοξο που γνωρίζουμε και πιστεύουμε είναι ότι ο Χριστός έχει δύο φύσεις. Έχει την ανθρώπινη φύση και τη Θεία φύση. Και τις δύο τις έχει ακέραιες. Αλλά ενωμένες στο ένα πρόσωπο, έτσι, στο πρόσωπο του Υιού. Του Υιού και Λόγου του Θεού. Στη μία υπόσταση, όπως λέμε στη θεολογία. Υπόσταση θα πει πρόσωπο. Έτσι, έχουμε το Θεό μας που είναι τρία πρόσωπα. Έτσι, είναι τρεις υποστάσεις. Λέμε ο τρισυπόστατος Θεός, ο τριαδικός Θεός, η Αγία Τριάδα. Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Τρία πρόσωπα. Το πρόσωπο του Πατρός, το πρόσωπο του Υιού, το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος. Ο Υιός, έτσι, πήρε την ανθρώπινη φύση. Έχει τη Θεία Φύση ως Θεός, πήρε και την ανθρώπινη, έχει δύο φύσεις. Αλλά ένα πρόσωπο, δεν είναι δύο πρόσωπα, να πούμε δύο άνθρωποι, όπως λέμε, ο Νίκος, ο Γιώργος, ξέρω εγώ, η Μαρία, είναι τρία ξεχωριστά πρόσωπα. Και ο Χριστός μας είναι ένα πρόσωπο, αλλά έχει δύο φύσεις, οι οποίες είναι ενωμένες, όπως μας λέει και η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος, ασυγχύτως, αδιαιρέτως, αντρέπτως, αχωρίστως. Δηλαδή, δεν χωρίζονται ποτέ η Θεία και η ανθρώπινη φύση στο πρόσωπο του Χριστού, δεν αλλοιώνονται, δεν είναι αλλοιωμένες, είναι ακέραιες, ολόκληρες. Δεν έχουν κάποια, λοιπόν, τροπή, δεν χωρίζονται ποτέ, είναι ακέραιες, δεν είναι κομμένες, και αδιαίρετες, δεν διαιρούνται. Υπάρχουν όμως οι μονοφυσίτες, οι οποίοι τι λένε? Ότι ναι, με λέει, ο Χριστός είχε στην αρχή τις δύο φύσεις, αλλά μετά τι έγινε? Η ανθρώπινη φύση απορροφήθηκε από τη Θεία και τώρα έχει μόνο τη Θεία. Αυτό είναι αίρεση. Μια ομάδα από αυτούς τώρα, έτσι, γιατί βλέπετε και μέσα στις αιρέσεις υπάρχουν ομάδες, κομμάτια. Το ένα η αίρεση είναι ένα απόκομμα από την αλήθεια. Οι αιρετικοί είναι αυτοί οι οποίοι κόβονται από την Εκκλησία και είναι ένα κομμάτι, ας πούμε, το οποίο έχει αποκοπεί. Αυτό το ένα κομμάτι τώρα πολλές φορές διασπάται σε άλλα κομμάτια, κομματίδια, ας το πούμε έτσι. Ένα τέτοιο κομματίδιο ήταν η Ακέφαλη, η οποία ήταν μονοφυσίτες που παρέμειναν αμετάπιστοι στην υποστήριξη του όρου μία φύσης του Χριστού και αποσχίστηκαν από τον επίσκοπο Αλεξανδρίας Πέτρο τον Μογκό και αποτέλεσαν από τότε ιδιαίτερη ανεξάρτητη ομάδα χωρίς επίσκοπο, γι' αυτό και τους λέγανε ακέφαλους, έτσι. Δεν είχαν κεφαλή, ήτανε τελείως ρέμπελια, ας το πούμε έτσι, δεν είχαν ούτε και επίσκοπο. Τέτοιοι ήταν λοιπόν και αυτοί που τους κατονομάζει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, για να τους ξεχωρίσουμε από τους Ορθόδοξους. Ο αιρετικός Βαρσανούφιος, ο αιρετικός Δωρόθεος, ο αιρετικός Ισαΐας. Ήταν ακέφαλοι μεταξύ των ακεφάλων και κέρατα του δεκακεράτου τέρατος. Τώρα εδώ πρέπει να ξέρουμε λίγο Παλαιά Διαθήκη και τον προφήτη Δανιήλ. Εκεί στο 7ο κεφάλαιο, στον 8ο στίχο, ο προφήτης Δανιήλ μιλάει για ένα θηρίο, προφητικό βέβαια είναι αυτό, που έχει 10 κέρατα. Και από αυτό το θηρίο τα 3 κέρατα ξεριζώθηκαν. Το ξερίζωμα των κεράτων είναι μια εικόνα που συμβολίζει την τριάδα των αιρετικών που αποχωρίστηκε από την υπόλοιπη αίρεση των ακεφάλων. Έχουμε ένα τέρας, έτσι, μια ομάδα αιρετικών, και από αυτή την ομάδα έχουμε τρεις άλλες υποομάδες, οι οποίες ξεχωρίζονται
από αυτή τη μεγάλη ομάδα των αιρετικών, των ακεφάλων, έτσι, των μονοφυσιτών. Γι' αυτό τους ονομάζει κέρατα του δεκακέρατου τέρατος. Έτσι, αυτούς τους αιρετικούς, τους Βαρσανούφιο, Δωρόθεο και Ισαΐα. Τρεις, ας πούμε, αιρετικοί, οι οποίοι ήταν στην μεγάλη ομάδα των ακεφάλων. Όπως και τα τρία κέρατα από το τέρας, έτσι, που αναφέρει ο προφήτης Δανιήλ, ξεχωρίστηκαν από τα 10 κέρατα του θηρίου, ξεριζώθηκαν. Αυτούς που αναθεματίζονται στο λίβελο του Αγίου Σοφρονίου και από ολοφάνερα είναι άλλοι από αυτούς που αναφέραμε πριν εδώ. Έτσι. Κάνει σαφή διαχωρισμό. Μην μπερδευτείτε, λοιπόν, λέει ο Άγιος Δωρόθεος, ο Άγιος Θεόδωρος, ο Στουδίτης. Αυτοί που αναφέρονται εδώ, σε αυτό το βιβλίο που σας συνιστώ, τα ασκητικά του Αββά Δωροθέου, δεν είναι αυτοί που τους έχει καταδικάσει και με λίβελο και ο Άγιος Σοφρόνιος, οι οποίοι έχουν το ίδιο όνομα. Τους οποίους εγώ πατροπαράδοτα παρέλαβα, έτσι, από τους πατέρες μου τους παρέλαβα, τους μεγάλους πατέρες αυτούς για τους οποίους σας συνιστώ, σας μιλώ και σας συνιστώ και τους οποίους συνιστώ να μελετήσετε, τον Αββά Βαρσανούφιο, τον Αββά Δωρόθεο, και τους παραδέχομαι ως Αγίους με τη βάση και τη μαρτυρία του ήδη μακαριστού και αγιωτάτου Πατριάρχου Ταρασίου και άλλων αξιοπίστων προσώπων ντόπιων ή και ανατολικών. Βλέπετε πως ο ένας Άγιος παραπέμπει στον άλλο Άγιο και κατοχυρώνει αυτά που λέει με βάση μαρτυρίες και συγχρόνων Αγίων. Ξέρετε, όταν έχουμε ένα θέμα στην Εκκλησία, οτιδήποτε είναι αυτό, που δεν έχει, ας πούμε, προκύψει στο παρελθόν. Είχαμε τώρα, για παράδειγμα, το θέμα της μασκοφορίας, ας πούμε, μέσα στους ναούς, ή το κλείσιμο των ναών, που ήταν πρωτοφανές αυτό, και την θεωρία ότι υπάρχει μολυσμός, ότι μολυνόμαστε και μπορούμε μέσα στο ναό, έτσι, να μεταδώσουμε, να πάρουμε μικρόβια κλπ. Λοιπόν, πώς θα βρούμε την αλήθεια? Ή έχουμε ένα άλλο θέμα, ας πούμε, το θέμα της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Δεν υπήρχε στο παρελθόν αυτό. Έτσι, είναι κάτι καινούριο, το οποίο προκύπτει ως ζήτημα. Είναι σωστό ή δεν είναι? Ποιος θα μας το πει? Οι προηγούμενοι πατέρες δεν έχουν μιλήσει γι' αυτό, αφού δεν υπήρχε τότε τέτοιο θέμα. Θα μας το πούν οι σύγχρονοι Άγιοι. Όπως εδώ βλέπετε, ο Άγιος Θεόδωρος παραπέμπει στον Άγιο Ταράσιο, τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης. Οι σύγχρονοι Άγιοι, λοιπόν, με το φωτισμό που έχουν από το Θεό, θα μας πούνε για το κάθε θέμα. Και μας λένε, μας απαντούν. Και ουσιαστικά αυτή είναι η γνώμη της Εκκλησίας. Γιατί βλέπετε, πολλοί λένε ότι πει η Εκκλησία. Ναι, ποια είναι η Εκκλησία όμως? Η Εκκλησία είναι οι Άγιοι. Δεν είναι αυτοί που φορούν ράσο. Μπορεί να φοράει ράσο και μήτρα και να έχει τίτλους μεγάλους και να μην είναι ουσιαστικά μέσα στην Εκκλησία, να είναι κακόδοξος. Γιατί η ζωή του και η διδασκαλία του είναι αντίθετη με αυτά που διδάσκει η Ιερά Παράδοση της Εκκλησίας. Οπότε το ότι πει η Εκκλησία μπορεί να λειτουργήσει και ως παγίδα. Λένε, τι θα κάνουμε με το χάραγμα? Ό,τι πει η Εκκλησία. Ναι, ποια Εκκλησία όμως? Όχι ό,τι πει ο Πατριάρχης ή η Πατριάρχης ή η Σύνοδος, ξέρω εγώ, των Επισκόπων, αλλά τι θα μας πούν οι Άγιοι. Αυτό έχει σημασία. Αυτή είναι η Εκκλησία. Γι' αυτό και ο μακαριστός ο Άγιος Πορφύριος έλεγε, σας εύχομαι, λέει, να μπείτε, ή μάλλον να προσευχόμαστε να μπούμε όλοι στην επίγεια άκτιστη Εκκλησία. Καταλάβατε? Που σημαίνει ότι δεν έχουμε μπει. Είναι πρόβλημα, είναι ζητούμενο. Δεν είναι δεδομένο, είναι ζητούμενο. Να μπούμε πραγματικά στην Εκκλησία, δηλαδή να γίνουμε Άγιοι. Αυτό εννοούσε ο Άγιος Πορφύριος. Να μπούμε στην επίγεια άκτιστη Εκκλησία. Γιατί είναι άκτιστη η Εκκλησία? Γιατί είναι άκτιστη, δηλαδή αδημιουργείται η κεφαλή της Εκκλησίας, που είναι ο Χριστός. Οπότε και το σώμα του είναι άκτιστο. Το σώμα του είμαστε όλοι οι πιστοί. Μα εμείς τα πίσω είμαστε, δεν είμαστε άκτιστοι, είμαστε εκτιστοί, είμαστε δημιουργήματα. Ναι, αλλά γινόμαστε κατά χάριν άκτιστοι. Είναι μεγαλειώδες αυτό. Όχι
φύση, όπως είναι ο Θεός άκτιστος, γιατί είναι ο Θεός, έτσι, κατά φύση, αλλά κατά χάριν. Κατά χάριν γινόμαστε κι εμείς άκτιστοι. Είναι μεγαλειώδες αυτό που σημαίνει στην Εκκλησία. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος να μπούμε στην επίγεια άκτιστη Εκκλησία. Σε αυτή η Εκκλησία θα μας πει τι να κάνουμε, ας πούμε, για τις ταυτότητες, για το χάραγμα, για το οποιοδήποτε άλλο θέμα. Και αυτή την Εκκλησία πρέπει να ακούμε, καταλάβατε. Αλλά σήμερα έχει επικρατήσει αυτή η πλανεμένη θέση ότι όποιος εκπροσωπεί το θεσμό, έτσι, πατριάρχης, ξέρω εγώ, επίσκοπος, αυτός είναι και η Εκκλησία. Λάθος, με έχεις το λάθος. Πόσοι πατριάρχες ήταν αιρετικοί. Ο Νεστόριος ήταν η Εκκλησία, ας πούμε. Όχι βέβαια, αφού μετά από λίγο καταδικάστηκε. Ή ο Άριος, που ήταν ασκητικότατος ο Άριος, έτσι, ήταν ιερέας ο Άριος, ασκητικότατος. Όχι βέβαια, και πάρα πολλοί άλλοι που ήταν επίσκοποι ήταν αιρετικοί, είναι αιρετικοί και καταδικασμένοι. Βλέπουμε λοιπόν εδώ τους Αγίους να μας δείχνουν τον δρόμο και κατοχυρώνει τη θέση του ότι είναι όντως Άγιοι και ο Αββάς Δωρόθεος και ο Αββάς Βαρσανούφιος με βάση και τη μαρτυρία του Αγιωτάτου Πατριάρχου Ταρασίου και άλλων αξιοπίστων, λέει, προσώπων. Έτσι, αναζητούμε λοιπόν τους Αγίους και παίρνουμε πληροφορία από αυτή τη σύμφωνη γνώμη των Αγίων. Σας είπα προηγουμένως, ας πούμε, για το θέμα της εξωσωματικής γονιμοποίησης, έτσι. Λοιπόν, όλοι οι σύγχρονοι Άγιοι το καταδικάζουν. Το καταδικάζουν, το απορρίπτουν. Κι όμως εμείς μάθαμε, ας πούμε, στη θεολογική σχολή ότι επιτρέπεται. Ναι, γιατί έτσι λένε κάποιοι θεολόγοι, θεολογούντες, δεν επιτρέπεται. Έτσι. Και ο Άγιος Πορφύριος όταν το πρωτοάκουσε αμέσως είπε πω λέει, θα γίνουν μεγάλα κακά από αυτό το πράγμα. Αμέσως το απέρριψε με τη φώτιση που είχε από το Άγιο Πνεύμα. Μαθαίνουμε λοιπόν την αλήθεια για κάθε καινούριο ζήτημα που προκύπτει στην Εκκλησία από τους Αγίους και όχι από τα θεσμικά πρόσωπα, έτσι, επειδή είναι ο άλλος επίσκοπος ή επειδή είναι ιερέας ή επειδή είναι πνευματικός, ότι μας λέει και την αλήθεια του Χριστού. Είναι σίγουρο, αν δεν γίνει Άγιος. Και τους παραδέχουμε επίσης ως Αγίους, λέει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, επειδή η εικόνα του Βαρσανουφίου βρίσκεται μαζί με τις εικόνες των Αγίων Πατέρων Αντωνίου, Εφραίμ, μιλάει για τον Άγιο Εφραίμ το Σύρο, έτσι, για τον Μέγα Αντώνιο και άλλων, που βρίσκονται. Κοιτάξτε τι λέει. Στο ιερό κάλυμα της Αγίας Τραπέζης του Ναού της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. Και ακόμα επειδή δεν βρήκα τίποτε το ασεβές στις διδασκαλίες τους, καταθέτω τώρα και την προσωπική του μαρτυρία, αλλά αντίθετα βρήκα πολύ ψυχική ωφέλεια. Τελευταία μιλάει για τον εαυτό του και την προσωπική του, ας πούμε, μαρτυρία, έτσι. Μιλάει για τους Άγιους Πατέρες, μιλάει για αυτό που είναι η πράξη της Εκκλησίας, κάτι που μπαίνει μέσα στην Εκκλησία ως κείμενο λειτουργικό ή ως μία, ας το πούμε έτσι, κατάσταση, ως μία εικόνα. Έτσι, αυτό, εφόσον έχει την καθολική αποδοχή της Εκκλησίας, εκφράζει έτσι την αλήθεια με έναν άλλο τρόπο. Εδώ μας λέει λοιπόν είναι Άγιοι γιατί έχουμε, λέει, τις εικόνες τους στο κάλυμα της Αγίας Τραπέζης του Ναού της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. Αν δεν ήταν Άγιοι δεν θα τους βάζανε εκεί οι Άγιοι Πατέρες. Ο Άγιος Ταράσιος, τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολης κλπ. Δεν θα επέτρεπε στο κάλυμα της Αγίας Τραπέζης να βάλουμε ανθρώπους αιρετικούς μαζί με τον Άγιο Αντώνιο, μαζί με τον Άγιο έτσι, τον Άγιο Εφραίμ, αναφέρει ονομαστικά τον Άγιο Εφραίμ και άλλους έχουμε και τους Αγίους αυτούς για τους οποίους σας μιλάω, τον Αββά Δωρόθεο και τον Αββά Βαρσανούφιο. Να λοιπόν που ο μεγάλος πατέρας μας Θεόδωρος τώρα κλείνει τα εισαγωγικά και επανέρχεται ο μαθητής του και γράφει. Τα προηγούμενα ήταν τα λόγια ακριβώς της Διαθήκης
της Πνευματικής Διαθήκης του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου. Να λοιπόν, λέει ο μαθητής του τώρα, που ο μεγάλος πατέρας μας Θεόδωρος μας δίδαξε με σαφήνεια τι διδάσκει ο καθένας από τους δύο Δωροθέους, ο Ορθόδοξος και ο Αιρετικός, και μας απέδειξε ότι η διδασκαλία του Δωροθέου που αναφέρεται σε αυτό το βιβλίο είναι πραγματικά ωφελημότατη και αληθινά πολύ ψυχοφελής, και ότι όποιος προσαρμόσει τη ζωή του σε αυτή θα μπορέσει να φτάσει στο τέλειο μέτρο της εν Χριστώ αρετής. Και θα πούμε γι' αυτό τον όρο, τι θα πει εν Χριστώ αρετή. Και εδώ υπάρχει μεγάλο μπέρδεμα. Και όταν φτάσει θα κατακοσμηθεί με το στεφάνι της απάθειας. Θα πούμε και γι' αυτό τον όρο, τι θα πει απάθεια. Και θα αξιωθεί να ζήσει την αιώνια ζωή μαζί με τους Αγίους. Έτσι έχει ωραίες υποσημειώσεις αυτό το βιβλίο, είναι αρκετά φροντισμένο, είναι εκδόσεις ετοιμασία από το μοναστήρι του Καρέα στην Αττική. Λέει λοιπόν για το θέμα αυτό της εν Χριστώ αρετής, ότι η αρετή είναι, λέγει, το θετικό αποτέλεσμα της προσπάθειας για την προσωπική οικείωση της σωτηρίας. Ο Χριστός μας λέμε ότι είναι ο σωτήρας μας, έτσι δεν είναι, μας έσωσε. Αλλά θα πρέπει αυτή τη γενική σωτηρία που προσφέρει ο Χριστός μας σε όλους τους ανθρώπους να την κάνουμε προσωπική. Και αυτό γίνεται με τον προσωπικό πνευματικό αγώνα. Σαν να λέμε, ας πούμε, υπάρχει μια τράπεζα που μοιράζει εκατομμύρια, ωραία. Ελάτε κόσμοι να πάρετε. Αλλά αν δεν πας εσύ προσωπικά να πάρεις, μπορεί να προσφέρει η τράπεζα, αλλά εσύ δεν θα πάρεις τίποτα αν δεν πας προσωπικά να το πάρεις. Έτσι και στο θέμα της σωτηρίας. Δίνεται η σωτηρία δια της Εκκλησίας όμως, με κεφαλή τον Χριστό, αλλά θα πρέπει προσωπικά ο καθένας να ενδιαφερθεί για να πάρει αυτή τη σωτηρία που προσφέρει ο Χριστός. Αυτό λοιπόν, η προσπάθεια για την προσωπική οικείωση σωτηρίας, έτσι, αυτό περιλαμβάνει μέσα τον αγώνα για την αρετή. Και όπως λέει εδώ, είναι το θετικό αποτέλεσμα της προσπάθειας. Όταν ο άνθρωπος κάνει σωστό αγώνα, αποκτά τις αρετές. Οι οποίες όμως δεν σώζουν, προσέξτε, αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε, από μόνες τους. Αρετές είχαν και προ-Χριστού, έτσι. Ήταν ο Διογέννης, ας πούμε, ο οποίος είχε μία ασκητικότητα, έτσι, και μία, ας πούμε, λιτότητα στη ζωή του. Κάποτε, ας πούμε, είδε κάποιον που έπινε νερό με τη χούφτα του και πέταξε αυτό το ευτελές σκεύος που είχε για το νερό. Λέει, δεν μου χρειάζεται και εμένα το σκεύος αυτό, το πέταξε αφού έχω τα χέρια μου και μπορώ να πίνω με τη χούφτα μου νερό. Και ζούσε μέσα ένα πιθάρι κλπ. Λοιπόν, υπήρχαν άνθρωποι που είχαν κάποιες αρετές και προ-Χριστού. Αλλά αυτή η αρετή από μόνη τους, χωρίς τον Χριστό, δεν σώζει. Και τελικά η σωτηρία δεν είναι η αρετή, το να είσαι καλός άνθρωπος, αν είναι αποσυνδεδεμένη από τον Χριστό. Έχετε ακούσει, ας πούμε, ότι λέει αυτός, ναι, δεν πάει στην Εκκλησία, αλλά ξέρεις τι καλός άνθρωπος είναι, τι φιλανθρωπίες κάνει. Το ότι είναι μασόνος, εντάξει, λέει, είναι μασόνος, αλλά ξέρεις τι καλά πράγματα κάνουν οι μασόνοι. Πολύ καλά πράγματα. Να δεις τι καλοσύνες κάνει, τι να το κάνω εγώ, τσάμπα τις κάνει. Γιατί όλο αυτό είναι αποσυνδεδεμένο από τον Χριστό. Και δεν έχει να πάρει τίποτε. Γιατί αυτό που κάνει δεν το κάνει τον Χριστό. Το κάνει για τον εαυτό του, για να προβάλλει τον εαυτό του για διάφορους λόγους. Ή ακόμα και για να έχει το μπράβο των ανθρώπων, έτσι, και να νιώθει κάπως καλά. Η αρετή λοιπόν σώζει όταν γίνεται για τον Χριστό, όταν καλλιεργείται για τον Χριστό. Η αρετή δεν βιώνεται σαν ανθρωποκεντρικό επίτευγμα, αλλά σαν άγιο απόκτημα δια του Χριστού. Και απ' την άλλη, η σωστή αρετή, η τέλεια αρετή, δεν είναι κατόρθωμα του ανθρώπου. Αυτό θέλει να πει εδώ, να το πούμε απλά λόγια. Όσο και αν αγωνιστείς, δεν θα φτάσεις ποτέ στην τέλεια, στην ολοκληρωμένη αρετή. Πάντα η αρετή σου, χωρίς τη χάρη του Θεού, χωρίς τη δύναμη που θα πάρεις από τον Χριστό,
χωρίς τη δύναμη και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος θα είναι ατελής. Γι' αυτό και μας λένε οι Άγιοι ότι οι αρετές των αιρετικών, οι αρετές των ειδωλολατρών, των αθέων κλπ. Δεν είναι αρετές στην πραγματικότητα. Μπορεί, ας πούμε, ένας γιόγκι, ένας Ινδουιστής να είναι πετσί και κόκαλο. Και λες, πω, από τι μεγάλος νηστευτής είναι αυτός. Και όντως, να νηστεύει, να βασανίζεται δηλαδή. Από την ασιτία. Ναι, αλλά θα το δεις μετά, σε μια γιορτή που θα κάνουν αυτοί από τις δικές τους γιορτές, να γίνεται έξαλλος από θυμό, γιατί δεν το βάλαν στην πρώτη θέση, όπως θα περίμενε. Δηλαδή θα φανερώσει ένα τεράστιο εγωισμό. Οπότε καταλαβαίνω από εκεί πόσο πάσχει αυτός ο άνθρωπος ψυχικά, πνευματικά. Και η αρετή του είναι μολυσμένη από την ανθρωπαρέσκεια, από την υπερηφάνεια κλπ. Γι' αυτό λέει εδώ πολύ σωστά η σημείωση ότι δεν είναι ανθρωποκεντρικό επίτευγμα, δεν είναι ανθρώπινο κατόρθωμα η αρετή, η αληθινή αρετή, αλλά είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του ανθρώπου, της βούλησης του ανθρώπου, της θέλησης του ανθρώπου με τη Θεία Χάρη. Και τότε γινόμαστε αληθινά ενάρετοι και έχοντας τη χάρη του Θεού γινόμαστε κατά χάριν θεάνθρωποι, κατά χάριν Υιοί του Θεού. Και έτσι σωζόμαστε. Η τελειότητα της αρετής συνίσταται στη μετάνοια και στην ταπείνωση. Εκεί φαίνεται αν έχουμε αρετή έτσι πραγματική, αν έχουμε αληθινή μετάνοια και αν έχουμε αληθινή ταπείνωση. Πολλοί άνθρωποι, ξέρετε, δυστυχώς, δυστυχέστατα, θεωρούν τον εαυτό τους καλό άνθρωπο. Καλό άνθρωπο. Γιατί? Γιατί φυλάχτηκαν ενδεχομένως από κάποιες αρκικές βαριές αμαρτίες ή από κάποιες ατιμίες οικονομικής φύσεως. Δεν λίστεψαν, δεν έκλεψαν, ούτε θα μπορούσαν λόγω επαγγέλματος κλπ. Και θεωρούν τον εαυτό τους πολύ καλό άνθρωπο. Αλλά όταν πάνε σε ένα πνευματικό και τους πει ο πνευματικός, παιδί μου, κάνεις αυτό το κάνω, κάνεις το άλλο το κάνω. Κοσμικά πράγματα δηλαδή. Που δεν έχουν καμία σχέση με τον Χριστό. Αλλά στην πραγματικότητα επιτίθενται στον Χριστό και δεν το δέχονται και λέει καλά, τι λες πάτερ, εγώ είμαι καλός άνθρωπος, τι μου λες τώρα, με βγάζεις κάρτο. Και όμως αυτό γίνεται, γιατί και αυτή κάποια αρετή που είχαν ήταν ουσιαστικά αποσυνδεδεμένη από τον Χριστό. Ήταν ας πούμε μία πίστη σε κάποιες αρχές. Λέει, έχουμε αρχές, οικογενειακές αρχές, δεν κλέβουμε τους άλλους, ωραία. Σε σώζουν οι αρχές, δεν σώζουν οι αρχές. Λέει, να δώσουμε στα παιδιά ιδανικά. Τι να τα κάνω εγώ τα ιδανικά, δεν του δώσει το Χριστό. Ο άνθρωπος δεν ζει με ιδανικά, ούτε με αρχές. Ο άνθρωπος για να ζήσει χρειάζεται την κοινωνία, τη ζωντανή με το πρόσωπο του Χριστού. Με το Χριστό τον ίδιο. Γιατί ο Κύριος τι λέει, εγώ είμαι, λέει, η ζωή. Δεν είναι οι αρχές η ζωή, δεν είναι τα ιδανικά η ζωή, η ζωή με κεφαλαίο ζήτα. Εγώ είμαι η ζωή, λέει, εγώ είμαι η ζωή, η αληθινή ζωή είμαι εγώ. Άρα αν δεν ενωθείς με τον Χριστό, είναι πλήρης αποτυχία. Και μπορεί και να κουράζει και να νηστεύεις και να εξομολογείσαι και να κοινωνάς και όμως να μην έχεις γευτεί αυτό που λέμε τον καρπό του Αγίου Πνεύματος, που είναι η απόδειξη ότι έχεις αρχίσει να ζεις την εχριστό ζωή για την οποία μιλάμε τόση ώρα, έτσι, την εχριστό ζωή. Και δεν έχεις το εχριστό βίωμα, που είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης πρώτη στην κράτη. Θυμάμαι κάποια φορά που έβγαινα από το Άγιον Όρος και είχα μαζί μου και έναν που τον θεωρούσα και εγώ σπουδαίο άνθρωπο, πνευματικό άνθρωπο, μορφωμένο θεολογικά κλπ. Και έπεσα στην κυριολεξία από τα σύννεφα όταν τον είδα πώς φώναζε, πώς οριόταν με κάποια παρεξήγηση που έγινε εκεί στα εισιτήρια βγαίνοντας από το Άγιον Όρος. Και λέω, πω τι γίνεται. Έβγαλε ένα θηριώδη αυτό. Μα πού είναι η μακροθυμία που πρέπει να έχει ο χριστιανός, πού είναι η ειρήνη. Καταλάβατε. Αυτό φανερώνει έτσι την κενότητά μας, το και με έψιλον, δηλαδή ότι είμαστε άδειοι ουσιαστικά. Και αυτό βέβαια. Στην καθημερινότητα το διαπιστώνει κανείς. Πώς αντιμετωπίζεις τον άλλον, ας πούμε,
τον διπλανό σου στο, στο δρόμο που έκανε ένα λάθος και αμέσως γίνεσαι θηρίο και ορίεσαι. Πώς αντιμετωπίζεις το σύζυγό σου ή τη σύζυγό σου που σου είπε κάτι που δεν το άντεξες κλπ. Γιατί? Γιατί λείπει αυτό το εγχριστό βίωμα, λείπει αυτή η εμπειρία που λέγεται καρπός του Αγίου Πνεύματος, που είναι αποτέλεσμα της εγχριστό ένωσης. Άρα η αληθινή αρετή είναι δώρο, είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της βούλης του ανθρώπου με τη Θεία Χάρη και τελικά είναι δώρο του Θεού η τέλεια αρετή και δεν είναι ένα ανθρώπινο κατόρθωμα. Και η τέλεια αρετή συνίσταται στην αληθινή μετάνοια και στην αληθινή ταπείνωση. Λέμε αυτός είναι καλός άνθρωπος. Πώς μπορεί να καταλάβεις ένας άνθρωπος είναι καλός? Είναι πολύ απλό. Να τον δεις πώς συμπεριφέρεται όταν τον αδικούν. Δες τον πώς συμπεριφέρεται τότε. Να δεις. Το υπομένει, το αντέχει, το χαίρεται ή γίνεται θηρίο. Οπότε αποδεικνύει ότι δεν έχει καθόλου ταπείνωση, αυτό θέλω να πω, έτσι. Ή πώς αντιμετωπίζει, ας πούμε, μία παρατήρηση που θα το γίνει. Από τον οποιοδήποτε, πολύ περισσότερο από το πνευματικό του. Σας το, ας πούμε, εξομολογούμε πολλές φορές, ή κάποιες φορές τέλος πάντων, ο πνευματικός σχεδόν δίνει μάχη με αυτό που έχει απέναντί του, γιατί ο άλλος δεν δέχεται τίποτε. Γιατί θεωρεί τον εαυτό του είναι πολύ καλός. Και τι μου λες εσύ πάτερ τώρα και αυτά που μου λες δεν γίνονται και που είμαστε και που ζεις και που ζούμε. Εμείς είμαστε στον κόσμο κλπ. Αυτός ο άνθρωπος τι φανερώνει? Δεν έχει καθόλου μετάνοια. Δεν υπάρχει μετάνοια. Δεν θέλει να ακούσει τίποτε. Θεωρεί ότι είναι εντάξει. Είναι πολύ καλός. Και περιμένει από σένα να του βάλεις ένα φωτοστέφανο. Πες μπράβο παιδί μου, συνέχισε. Πολύ καλά πας. Η τέλεια λοιπόν αρετή συνίσταται στη μετάνοια και στην ταπείνωση, όπως λέει και ο Βασιάκος Ήρος. Τώρα, πώς μπορεί να φτάσει κανείς σε αυτή την εχριστό ένωση? Υπάρχουν δύο, θα λέγαμε, πυλώνες, δύο τρόποι, δύο μάλλον παράγοντες. Ο ένας είναι η άσκηση, η κατά Θεόν άσκηση, και ο άλλος είναι τα Άγια Μυστήρια. Πρέπει να υπάρχουν και τα δύο. Δηλαδή, η εχριστό άσκηση σημαίνει υπακοή, σημαίνει νηστεία, σημαίνει αγρυπνία, σημαίνει προσευχή, σημαίνει γονικλησίες. Έτσι. Αλλά πρωτίστως σημαίνει υπακοή. Να κόβεις το θέλημά σου και να κάνεις το θέλημα του Θεού διά του πνευματικού σου οδηγού. Όταν δεν υπάρχει η εγχριστό άσκηση, δεν ωφελούν τα μυστήρια, μάλλον και βλάπτουν, γιατί ο άνθρωπος αποκτά και μια έπαρση. Εγώ σου λέει κοινωνάω κάθε εβδομάδα, κοινωνάω κάθε μέρα. Ωραία. Πού είναι η υπακοή σου, πού είναι η ταπείνωσή σου, πού είναι η μετάνοιά σου? Καταλάβατε? Και έχουμε και το φαινόμενο με τα παιδιά, έτσι, τα παιδιά των λεγόμενων χριστιανικών οικογενειών που κοινωνάνε πάρα πολύ συχνά και όμως δεν βλέπουμε τους ανάλογους καρπούς που θα περιμέναμε από ένα πνευματικό άνθρωπο που κοινωνάει και συχνά, γιατί ακριβώς οι γονείς που είναι πίσω από αυτά τα παιδιά πολλές φορές δεν ζουν την εχριστό ζωή. Ζουν μια κοσμικευμένη χριστιανική ζωή. Ουσιαστικά δηλαδή μια υποκριτική χριστιανική ζωή. Και αυτή η υποκρισία περνάει και στα παιδιά. Και πολλές φορές οι ίδιοι οι γονείς, ας πούμε, λένε στα παιδιά: μην το πεις αυτό στο πνευματικό. Αυτό δεν θα το πεις στο πνευματικό. Τι θα πούμε τότε δηλαδή? Τότε μην λες τίποτα καλύτερα. Μην πας καν. Δεν οφείλει να εξομολογήσει και να μην λες, ας πούμε, έστω ένα πράγμα. Καταλάβατε? Αυτό είναι υποκρισία. Το οποίο καταδίκασε κατ' εξοχήν ο Χριστός. Όσο δεν καταδίκασε την πορνεία και τη μοιχεία, καταδίκασε την υποκρισία, έτσι, πολύ περισσότερο. Καταδίκασε την υποκρισία και τα ΟΕ τα είπε στους υποκριτές. Δεν τα είπε ούτε στους μοιχούς, ούτε στους πόρνους, ούτε στους κλέφτες. Τα μυστήρια λοιπόν και η άσκηση είναι, θα λέγαμε, οι δύο παράγοντες που βοηθούν τον άνθρωπο
να ανακαινιστεί εν Χριστώ, να ζήσει εν Χριστώ. Και οδηγούν στον Χριστό, που είναι το τέλος των πάντων, είναι ο σκοπός, έτσι. Ο σκοπός της πνευματικής ζωής δεν είναι να κατορθώσουμε κάποιες αρετές, να κάνω την νηστεία του τριημέρου, ας πούμε, και είμαι εντάξει τώρα, είμαι αγίασα, κάθε άλλο, έτσι. Ο σκοπός είναι να βιώσουμε αυτό που είπαμε προηγουμένως, έτσι, και να το βιώνουμε συνεχώς, τον καρπό του Αγίου Πνεύματος, την ένωση με τον Χριστό. Κάθε προσπάθεια για απόκτηση εντός αγωγικών λέξη αρετής που αποσυσχετίζεται από τον Χριστό, έτσι, που δεν έχει σχέση με τον Χριστό και με την προσπάθεια να ενωθούμε με τον Χριστό, δεν μπορεί παρά να αποβεί στατικό, εξωτερικό, άκαρπο, εφήμερο και ανόητο, χωρίς έννοια δηλαδή, πόνημα, κόπος, τσάμπα κόπος. Ανόητον, λέει ο Ιερός Χρόστομος, ημί δια Χριστών δικαιοσύνην εργάζεστε και δια αυτού. Λέτε πόσο φοβερά είναι αυτά που μας λένε οι Άγιοι Πατέρες. Είναι ανόητο πράγμα, λέει ο Ιερός Χρόστομος, κορυφαίος πατέρας της Εκκλησίας, να εργάζει τη δικαιοσύνη, δικαιοσύνη σημαίνει αρετή, έτσι, η σύνολη αρετή, ημί δια Χριστών. Να την κάνεις την αρετή, αλλά όχι για τον Χριστό και δι' αυτού. Και να μην την κάνεις δια του Χριστού. Έτσι, να την κάνεις βασιζόμενος στις δυνάμεις σου. Εγώ από αύριο θα κόψω το θυμό. Και από αύριο θυμώσεις πιο πολύ. Και λες, μα γιατί? Γιατί δεν το κάνεις δια Χριστών, χάρη του Χριστού, ούτε δια μέσου του Χριστού. Να πεις, Χριστέ μου, βοήθησέ με να κόψω το θυμό. Όχι εγώ, από μόνος μου. Έτσι, αυτό είναι ανόητο πόνημα, έτσι, ανόητος κόπος, έτσι, κόπος χωρίς έννοια, τσάμπα κόπος. Και αν καταφέρεις κάτι, τελικά ο μισθός σου θα είναι μηδέν. Δεν έχεις να πάρεις τίποτα για τον Χριστό, γιατί ο Χριστός μας δίδαξε ότι είτε τρώτε, είτε πίνετε, είτε τι πείτε, είτε κάνετε οτιδήποτε άλλο, πάντα εις δόξα Χριστού, εις δόξα Θεού πείτε, έτσι, όλα να τα κάνετε για την δόξα του Θεού. Γιατί να γίνω ενάρετος, δηλαδή. Καταλάβετε, γι' αυτό και τα νέα παιδιά, ας πούμε, τους λένε να είσαι καλός. Γιατί να είμαι καλός? Θυμάμαι στα χρόνια μου, πριν, ας το πούμε, 45 χρόνια περίπου, είχε έρθει μια μικρή ομάδα παιδιών από τη Γαλλία, εκεί που είμαστε εμείς, στην υπαρχιακή εκείνη πόλη. Λοιπόν, και ξέρετε ποιο ήταν το σλόγγαν τους? Να γίνουμε χειρότεροι από ό,τι είμαστε. Ναι, αυτό ήταν το πιστεύω τους. Ήτανε κάτι σαν πανκ, ας πούμε, κάτι τέτοιο ήταν. Ναι, γιατί? Γιατί να μην γίνω χειρότερος και να γίνω καλύτερος? Καταλάβατε, όταν δεν δώσεις το παιδί το Χριστό και, ας το πούμε το στόχο που είναι η θέωση, σου λέει δεν έχει έννοια, γιατί να γίνω καλός? Εγώ θέλω να γίνω κακός. Να γίνω πιο κακός από ό,τι είμαι. Καταλάβατε. Κάθε τι λοιπόν που δεν έχει σχέση με τον Χριστό, ουσιαστικά ξέρετε είναι αμαρτία. Είναι αμαρτία. Γι' αυτό και η Αγία Γραφή δεν το λέει, ότι ο Απόστολος Παύλος, παν ο ουκ εκ πίστεως, αμαρτία. Κάθε τι που δεν γίνεται από πίστη στον Χριστό, είναι αμαρτία. Και ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς θα μας πει ότι του Θεού μη ενεργούντος εν ημίν, αμαρτία παν το παροιμόν γινόμενον, έτσι. Όταν ο Θεός δεν ενεργεί μέσα μας, δεν έχουμε ένωση με τον Χριστό, οπότε να λειτουργεί ο Χριστός μέσα μας και ό,τι κάνουμε το κάνουμε με τον Χριστό, χάρη του Χριστού, διά του Χριστού, είναι αμαρτία. Μα κάνε το καλύτερο πράγμα, δεν ξέρω, πούλησε όλους την περιουσία και δώσε στους φτωχούς. Αν δεν το κάνεις με τον Χριστό, χάρη του Χριστού, τίποτα δεν κάνεις. Τσάμπα θα το κάνεις αυτό και θα θυσιάσεις, ας πούμε, την περιουσία σου και θα κακοπαθήσεις και μισθό δεν θα πάρεις. Και ο άλλος δίνει ένα ποτήρι νερό χάρη του Χριστού και παίρνει μισθό με ένα ποτήρι νερό. Γιατί ο Χριστός μας, αν δώσει ένα ποτήρι ψυχρού ύδατος, λέει στον μαθητή, γιατί είναι μαθητής του Χριστού,
το κάνεις για τον Χριστό δηλαδή, δεν θα χάσεις το μισθό σου. Αυτό για τον ένα όρο που υποσχεθήκαμε να μιλήσουμε, που είναι όρος της εν Χριστώ ζωής και της εν Χριστώ τελειότητος. Και ο άλλος όρος, και μάλλον από ό,τι βλέπω δεν θα προλάβουμε να πούμε περισσότερα, είναι ο όρος της απάθειας. Τι σημαίνει απάθεια? Στην κοσμική ορολογία ξέρουμε, ο απαθής είναι ο αδιάφορος, ο χοντρόπετσος, έτσι, το παχύδερμα, ας το πούμε έτσι, ναι. Λοιπόν, έχει πολλές έννοιες και στη φιλοσοφία και στην θρησκεία και στην καλλιτεχνική ζωή και λοιπά, λέει εδώ. Εμάς μας ενδιαφέρει η έννοια που υπάρχει στα πατερικά συγγράμματα, έτσι. Ουσιαστικά είναι η έλλειψη ενέργειας των παθών, δηλαδή δεν είναι ενεργά τα πάθη, αυτό σημαίνει απάθεια. Δεν λειτουργούν, είναι ενεργά τα πάθη στον άνθρωπο. Τώρα τι θα πει πάθος? Πάθος, όπως μας λέει και ο Άγιος Παΐσιος, είναι ουσιαστικά είναι η κακή χρήση των δυνάμεων που μας έχει δώσει ο Θεός. Ο Θεός μας έχει δώσει πνευματικές, ψυχικές δυνάμεις. Ας πούμε μια τέτοια δύναμη είναι ο θυμός. Μια άλλη τέτοια δύναμη είναι η επιθυμία. Έχουμε τη δύναμη να θέλουμε. Έχουμε τη δύναμη να επιθυμούμε. Έχουμε τη δύναμη να αγαπάμε. Έτσι. Έχουμε τη δύναμη να οργιζόμαστε, να θυμώνουμε. Αν κάνουμε καλή χρήση, έτσι, τότε έχουμε ένα καλό πάθος, ας πούμε. Ένα θεοφιλές πάθος. Αν κάνουμε ένα πάθος δηλαδή, που αγαπάει ο Θεός, αυτό θα πει θεοφιλές. Συγγνώμη που κάνω υπερανάλυση, αλλά επειδή έχουμε σχεδόν χάσει τη γλώσσα μας, έτσι, και δεν καταλαβαίνουμε σχεδόν και τις απλές λέξεις. Όταν όμως κάνουμε κακή χρήση των δυνάμεων, έχουμε το πάθος, το κακό πάθος πλέον, έτσι, το θεομίσιτο, που μισεί ο Θεός. Ας πούμε για το θυμό, η κακή χρήση του θυμού είναι να επιτιθέμεθε εναντίον των αδελφών μας. Γιατί μας αδίκησαν, γιατί, ξέρω εγώ, παρεξηγηθήκαμε κλπ. Η καλή χρήση είναι να χρησιμοποιούμε το θυμό εναντίον των παθών, εναντίον της κακίας, εναντίον της αμαρτίας, εναντίον του διαβόλου. Και να κινούμαστε και εναντίον, ας πούμε, της βλασφημίας, της αδικίας, αν θέλετε ευρύτερα, του Θεού, κατά του Θεού, έτσι, υπάρχουν άνθρωποι που βλασφημούν τον Θεό. Εκεί δικαιολογείται να θυμώσεις με την πράξη αυτή της βλασφημίας. Ή όταν αδικείται ο πλησίον, όχι εσύ, ο πλησίον σου. Εκεί πάλι δικαιολογείται να θυμώσεις. Εκεί κάνεις καλή χρήση της δυνάμεις που σου έχει δώσει αυτός, που λέγεται θυμικό, λέγεται θυμός. Τα πάθη λοιπόν με την κακή έννοια είναι η κακή χρήση των δυνάμεων της ψυχής μας. Έχει, ας πούμε, ο άνθρωπος τη δύναμη να αγαπάει. Ή έχει τη δύναμη να μισεί. Και αυτό δύναμη είναι. Αλλά το θέμα είναι προς τα πού θα κατευθύνεις την αγάπη και προς τα πού θα κατευθύνεις το μίσος. Ή έχεις τη δύναμη να λυπάς. Είναι δύναμη και αυτό. Να λυπάται ο άνθρωπος. Το θέμα είναι προς τα πού θα κατευθύνεις αυτή τη δύναμη. Έτσι, γιατί θα λυπηθείς. Γιατί ποιον θα αγαπήσεις και ποιον θα μισήσεις. Τι θα μισήσεις. Λοιπόν, η απάθεια είναι λοιπόν να μην λειτουργεί αυτή η κακή χρήση, να μην υπάρχει αυτή η κακή χρήση των παθών, των δυνάμεων της ψυχής. Είναι η έλλειψη ενέργειας των παθών. Απάθεια, έτσι, το άτο στερητικό και πάθος. Είναι η απελευθέρωση της ψυχής από την έλξη των παθών και κατά συνέπεια η αποχή του σώματος από την έμπρακτη αμαρτία. Έτσι. Δεν έχει καμία σχέση με την παθητική παραμονή σε ένα είδος νιρβάνα ανατολίτικου τύπου, αλλά βιώνεται σαν ακινησία της ψυχής προς την κακία. Αυτό σημαίνει, αυτό είναι η απάθεια, έτσι. Η ψυχή είναι ακίνητη προς το κακό. Και βλέπεις, ας πούμε, ο Άγιος, ό,τι και να του κάνεις, δεν μπορεί να αμαρτήσει. Να κατακρίνει, ας πούμε. Τον πας από εδώ, τον πας από εκεί, του λες το ένα, του λες το άλλο, δεν πέφτει στην κατάκριση. Γιατί?
γιατί η ψυχή του είναι ακίνητη προς το κακό. Δεν θα καταδικάσει κανέναν άνθρωπο, κανένα πρόσωπο. Άλλο η πράξη και άλλο το πρόσωπο. Έτσι. Την πράξη οφείλουμε να την κρίνουμε, την κάθε πράξη. Σύμφωνα με αυτό που λέει ο Χριστός μας, τη δικαία κρίση κρίνατε. Αλλά το πρόσωπο δεν θα το κρίνουμε εμείς, ούτε θα το πάμε εμείς στην κόλαση. Έτσι. Αυτό θα το κάνει ο κριτής, ο Χριστός μας. Αυτός θα κρίνει. Όταν λοιπόν η ψυχή είναι ακίνητη προς το κακό, λέμε ότι είναι απαθής. Δεν έχει πάθη. Δεν ενεργούν λοιπόν τα πάθη. Δεν είναι άρνηση δηλαδή, αλλά θέση. Όσοι αξιώθηκαν να την γευτούν, την απάθεια, την ταύτισαν με την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος. Μένει μέσα στον άνθρωπο τον απαθή το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή είναι ο άνθρωπος που είναι ένθεος. Είναι θεωμένος. Έχει το Θεό. Ο Θεός δεν αμαρτάνει ποτέ φυσικά. Είναι αναμάρτητος. Έτσι και ο θεωμένος άνθρωπος δεν αμαρτάνει, είναι απαθής. Είναι ακίνητος για το κακό. Και την ονόμασαν ακόμα την απάθεια επίγειο ουρανό. Αυτά είναι από τον Άγιο Άν της Κλίμακος. Ανάσταση ψυχής πρώτου σώματος. Τα σώματά μας θα αναστηθούν, έτσι, στη Δευτέρα Παρουσία. Οι ψυχές μπορούν να αναστηθούν και πιο πριν, λέει εδώ ο Άγιος. Βέβαια, η ψυχή δεν πεθαίνει ποτέ. Θάνατος της ψυχής είναι ο χωρισμός από το Θεό. Και ανάσταση της ψυχής, με αυτή την έννοια του λέει ο Άγιος, είναι η ένωση με το Θεό, η απάθεια. Επίγνωση του Θεού, ατέλεστη τελειότητα. Τελειότητα χωρίς τέλος. Γιατί η αγιότητα δεν έχει τέλος, αφού είναι ο Θεός. Έτσι. Και ο Θεός δεν έχει τέλος, είναι άπειρος. Μίμημα αγγέλων, λέει ο Βάσης Υπερέχειος, είναι η απάθεια. Σε κάνει να μοιάζει με τους αγγέλους. Τα κυριότερα μέσα που οδηγούν στην απάθεια, μας λέει εδώ η υποσημείωση, είναι η ξηρωτέρα και ανώμαλος δίαιτα, αγάπη συζευχθήσα, λέει ένας έτσι, ασκητικός συγγραφέας, ο Ευάγριος. Δηλαδή η άσκηση, η κατά Θεόν άσκηση, μαζί με την αγάπη όμως. Όχι σκέτη άσκηση. Η νηστεία, η προσευχή, η αγρυπνία, η σιωπή, αυτά μας τα λέει ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής, και πάνω απ' όλα η ταπεινοφροσύνη, αν θες να φτάσεις στην απάθεια. Και πρέπει να θέλουμε. Γιατί αυτό είναι ο σκοπός της ζωής μας, ο αγιασμός μας. Ο κόσμος κοροϊδεύει, Άγιοι θα γίνατε, έγινε Άγιος τώρα, ο τάδε, ας πούμε. Οφείλουμε να γίνουμε Άγιοι, είναι εντολή του Θεού. Αν εσύ τώρα το χλεβάζεις, εσύ ζημιώνεσαι. Αλλά δεν θα με εμποδίσεις και εμένα, δεν έχεις κανένα δικαίωμα. Και ούτε θα σε φοβηθώ, ούτε θα φοβηθώ τις ειρωνίες σου. Για την απόκτησή της ο άνθρωπος έχει ανάγκη, λέει ο Άγιος Κλίμακος, για την απόκτηση απάθειας δηλαδή, έχει ανάγκη χρόνου και πόθου πολλού και Θεού. Χρειάζεται και χρόνος, δεν γίνει από μια στιγμή στην άλλη, να γίνουμε απαθείς, να γίνουμε ακίνητοι δηλαδή για το κακό. Είναι ουτοπία. Όταν δουλεύεις χρόνια στην αμαρτία και στις κακές συνήθειες, μην περιμένεις ότι σε μία μέρα και σε μία εβδομάδα και σε ένα μήνα και σε ένα χρόνο θα γίνεις απαθής. Πρέπει να έχεις υπομονή. Και είναι θέμα λοιπόν και χρόνου και πόθου όμως, πολλού. Να έχεις και πόθο, να έχεις λαχτάρα για αυτό το πράγμα και Θεού βέβαια και ο Θεός να στο δώσει. Που ο Θεός τα δίνει, εφόσον βλέπει ότι όντως έχουμε τις προϋποθέσεις και η κατεξοχή προϋπόθεση είναι η ταπείνωση και η αγάπη. Ο Θεός μας λένε οι Άγιοι, θέλει να μας δώσει τα πάντα, ξέρετε, και ας κλείσουμε και με αυτό. Θέλει να μας κάνει αγίους, θέλει να μας δώσει όλα του τα δώρα, έτσι, ό,τι έχει, τα χαρίσματα. Αλλά τι παθαίνουμε, με το που θα πάρουμε κάτι αμέσως υπερηφανευόμαστε. Και μετά φυσικά τα χάνουμε όλα με την υπερηφάνεια, τα καταστρέφουμε όλα μετά. Γιατί η υπερηφάνεια είναι η κορυφαία κακία, η κορυφαία ακαθαρσία, ας πούμε. Αυτό που έχει ο φόρος και οι δαίμονες.
Οπότε δεν μας τα δίνει, γιατί βλέπει ότι αν θα μας τα δώσει θα πάθουμε μεγαλύτερη ζημιά από την ωφέλεια που θα πάρουμε με το να μας δώσει τα δώρα του. Και περιμένει ο Θεός, τι περιμένει? Να ταπεινωθούμε γνήσια, να ταπεινωθούμε αληθινά, να στερεωθούμε στην ταπείνωση, ώστε μετά να μας δώσει τα δώρα. Γι' αυτό βλέπετε οι μεγάλοι Άγιοι, ας πούμε, είναι αυτοί που έχουν πολύ μεγάλη ταπείνωση. Και γι' αυτό πήραν και τα μεγάλα δώρα του Θεού. Αυτά ήθελα να πω στην αγάπη σας σήμερα. Μάλλον ήθελα να πω και περισσότερα, αλλά δεν προλαβαίνουμε, συμπληρώθηκε ο χρόνος. Αν θέλει ο Θεός, την επόμενη φορά, στο επόμενο μάθημα, θα συνεχίσουμε με την επιστολή, που και αυτή είναι πολύ ενδιαφέρουσα, και εκεί θα μας δοθεί ευκαιρία να αναλύσουμε και άλλους ασκητικούς όρους, όπως ο όρος έρημος και ο όρος θέλημα και ο όρος ανάπαυση κλπ. Λένε αυτός με αναπαύει, αυτός δεν με αναπαύει κλπ. Αλλά αυτά πρώτα θα στην άλλη φορά. Λοιπόν, τώρα αν θέλετε να κάνουμε και κάτι, να πούμε κάποια μικρή, να κάνουμε μια μικρή συζήτηση, πολύ ευχαρίστως.